τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την NASA εκεί. Περίπου, όχι άρτη, αλλά... εντάξει, χθες γυρίσατε. Υπουργέ, προχθές είδατε, σας φιλοξενήσαμε, μιλήσαμε για την NASA. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την NASA. Που βρήκατε το χρόνο. Από όμως και συνεπή στη δέσμευση την υλοποίηση. Είχε πει Πέμπτη Παρασκευή θα είμαι εδώ για τα επίγεια θέματα. Μας δώσατε και λίγη κατανόηση έτσι να φύγει το jet lag την Πέμπτη, οπότε εδώ είμαστε. Πάμε τώρα στα θέματα τα οποία απασχολούν και είναι πολλά. Όσο λείπατε, από τη μία πλευρά σηκώθηκε το θέμα της Νοβάρτης και από την άλλη πλευρά σηκώθηκε και του κυρίου Πετσίτη το θέμα. Που είστε άμεσα εμπλεκόμενος. Είχαμε αυτή τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, την οποία μετά τη διόρθωσε. Και το θέμα της κυρίας Ξεπαπαδέα. Για σας υπάρχει θέμα να ανοίξει η υπόθεση, η έρευνα για τον Πετσίτη? Καταρχήν πρόκειται για μια μη υπόθεση. Έτσι. Εδώ μιλάει η Νέα Δημοκρατία για συναλλαγές ιδιωτών. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη, από ό,τι μαθαίνω έχουν κάποιοι λογαριασμοί ανοίξει. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Αλλά νομίζω ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει βρει ένα θέμα το οποίο είναι σαν την Coca-Cola, πάει μόλα. Δηλαδή, σκάει το ζήτημα των δανείων των κομμάτων. Ανοίγουν αυτό το ζήτημα. Σκάει η καταδίκη στενού συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη για την υπόθεση παιδεραστίας. Ξαναπέφτουν σε αυτό το ζήτημα. Σκάει η υπόθεση χρηματοδότησης του οικογενειακού προϋπολογισμού του κ. Μητσοτάκη από εταιρεία offshore κιόλας, διαμέσου της συζύγου του, ξανοίγουν αυτό το ζήτημα. Πάει με όλα. Και με ποια μέθοδο πάει, προσέξτε. Πάει με τη μέθοδο δημοσίευμα, ανακοίνωση, δημοσίευμα, ανακοίνωση. Και ποια είναι, με συγχωρείτε, η πρωτοπορία της διαδικασίας των δημοσιευμάτων? Είναι το συγκρότημα του κυρίου Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είναι προφανέστατο ότι ελέγχει και χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είναι διοκόμενος για την υπόθεση του πλοίου που μετέφερε ναρκωτικά, έχει μπει στην αιχμή του δώρατος σε σχέση με αυτήν την επίθεση. Εσείς όμως δεν απαντάτε. Γιατί σας το λέω. Απάντησα και έχω... Η κυρία Ξεπαπαδέα, υπεύθυνη για το ξέπλυμα, υπεύθυνη διαφθοράς, είχε σχέση με το δικηγορικό γραφείο ενός παλιού γνωριμού σας. Έτσι δεν είναι? Αυτό μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν μπορεί να πει ότι είναι και ηθικό. Η κυρία Ξεπαπαδέα έδωσε, νομίζω, ακριβείς απαντήσεις. Έδωσε απαντήσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η υπόθεση αυτή ήταν πολύ πριν να λάβει τα καθήκοντα και νομίζω ότι δεν υφίσταται απολύτως κανένα ζήτημα. Κύριε Υπουργέ, εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπατε, ότι, γιατί το λέτε ότι ένας επιχειρηματίας χρηματοδοτεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα επανέλθω. Τον κύριο Πετσίτη, εσείς τον γνωρίζετε, είναι φίλος σας? Έχω απαντήσει επανειλημμένα και τον γνώριζα μάλιστα από την παιδική μου ηλικία. Οπότε δεν, ο κύριος Πετσίτης υπάρχει... εμφανίστηκε σύμφωνα με τις καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι ένας άνθρωπος μέσου εισοδήματος, θα πω εγώ, και ξαφνικά βρέθηκε με πάρα πολλά χρήματα. Και πολλοί λένε, και ο κύριος Κιτσάκος, ότι πήγαινε στα γραφεία και έλεγε «Γεια σας, Πετσίτης, φίλος Νίκου Παπά». Εντάξει, και αυτά... ο κύριος Κιτσάκος μάλιστα είπε ότι και στο Μαξίμου τον έβλεπε τον... Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι για αυτά έχουν δοθεί απαντήσεις. Έχει γίνει ο κύκλος αυτής της συζήτησης και είμαστε στην ώρα που ο κόσμος μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε την υπόθεση Νοβάρτης, η οποία Νοβάρτης σε όλο τον κόσμο. Θα έρθουμε και στην υπόθεση Νοβάρτης. Περιμένετε όμως. Σε όλο τον κόσμο η Νοβάρτης πληρώνει πρόστιμα επειδή καταλαβαίνουν τα κράτη ότι πολιτεύεται με τρόπο, ας το πω, αδόκιμο. Και εδώ πέρα προσπαθεί να σηκωθεί ένας αχός. Για ποιο λόγο ακριβώς δεν έχω καταλάβει. Έλα, εγώ σας είπα τρία στοιχεία. Γιατί δεν ζητάτε την έρευνα της δικαιοσύνης? Μα συγγνώμη, έχει ξεκινήσει η έρευνα, δεν έχει ξεκινήσει? Έχει ξεκινήσει μία έρευνα. Εμείς, μάλιστα, όχι. Θα σας πω ότι κάναμε και ένα βήμα παραπάνω. Και είπαμε ότι αυτομάτως όλοι οι υπόχρεοι υποθενέσχες να δίνουν και να ανοίγουν και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και η Νέα Δημοκρατία έτρεξε προς την έξοδο. Όπως είχε κάνει όταν είχαμε πει ότι δεν θα δικαιούται κανένας από τους έχοντες πολιτικά αξιώματα να έχει συμμετοχές σε εταιρείες υπεράκτης. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω στο θέμα Πετσίτη. Εμφανίζεται ένας άνθρωπος, φίλος σας, συμμαθητής σας, να είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται με πολλά περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι θέμα, κατά τη γνώμη σας? Αν συνέβαινε στον κύριο Μητσοτάκη αυτό. Ήταν ο φίλος ο κύριος Τάδε, φίλος του κύριου Μητσοτάκη. Θα λέγατε ότι κάτι πρέπει να κάνει? Στον κύριο Μητσοτάκη αυτά που συμβαίνουν είναι εξωπραγματικά. Στον κύριο Μητσοτάκη συμβαίνουν δάνεια τα οποία δεν αποπληρώνουν ποτέ. Στον κύριο Μητσοτάκη συμβαίνουν χρηματοδοτήσεις από offshore. Στον κύριο Μητσοτάκη καταδικάζονται συνεργάτες του για παιδεραστία. Και εδώ πέρα σηκώνουν ένα θέμα με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέρασε από κοντά μας και έφυγε. Η ψυχρή ανάλυση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα σε εταιρείες οι οποίες συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση. Ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας, λέτε εσείς? Δηλαδή, αυτό σας καθόλου δεν θα το σχολιάσω αυτό. Εξηγώ. Δούλεψε σε εταιρείες οι οποίες συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση. Έκανε τις επιλογές του και από εκεί πέρα τίποτα. Να σας πω, υπάρχει περίπτωση αυτό το θέμα να σηκώνεται και από
ανταγωνιστές σας μέσα στο κόμμα. Αυτά νομίζω μπορούν να τα συνηθίσουν ή να τα υποθέτουν αυτοί που έχουν συνηθίσει οι άλλες παρατάξεις να λειτουργούν με τέτοιου τύπου λογικές. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή, για να σας πλήξουν. Όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά ξέρετε, η μέθοδος της, έτσι, των προσωπικών επιθέσεων που πολλές φορές επιλέγει η αξιωματική αντιπολίτευση και η διαπλοκή Μαρινάκη, διευκολύνει και τη συσπήρωσή μας. Και αυτό νομίζω έχει αποδειχθεί. Ναι. Εμένα τώρα τα μέσα του Μαρινάκη με έχουν παραιτήσει καμιά τριαντάρια φορές. Δημοσιογράφοι είστε. Κοιτάξτε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Είναι άλλο δημοσιογραφική κριτική και άλλο αυτό που είπατε πριν. Δεν μιλάω για ότι ένα επιχειρηματία χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι επιλογή του κυρίου Μαρινάκη. Έχετε στοιχεία που το λέτε αυτό. Μα πλάκα μου κάνετε. Τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης με ανακοίνωση το έβγαλε, δεν το διέψευσε κανένας. Μάλιστα βγήκε και ο πρόεδρος της νομαρχιακής του Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι χρηματοδοτείτε. Αυτό είναι το στοιχείο που έχετε. Δεν έχετε κάτι άλλο που λέτε. Γιατί λέτε χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία και την ελέγχει τη Νέα Δημοκρατία. Ότι την ελέγχει, την ελέγχει απολύτως. Άμα δείτε και τη διαφορά φάσης μεταξύ των δημοσιευμάτων Μαρινάκη και των ανακοινώσεων της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω το συμπέρασμα είναι απλό. Επιτρέψτε να σας πω ότι με τους επιχειρηματίες έτσι γίνεται πάντως. Γιατί και με τον κύριο Μαρινάκη, εσείς, όταν ήταν η περίοδος των αδειών, δεν ήσασταν, ας πούμε, στα μαχαίρια. Αυτό όμως δεν. Εγώ δεν άλλαξα την πολιτική μου πουθενά. Η κυβέρνηση δεν άλλαξε την πολιτική της. Η κυβέρνηση θέλει να αδειοδοτήσει και προχώρησε και άλλοι, θα σας έλεγα, παροδικά κάνουν ειρήνη μονομερή ή ανοίγουν πόλεμο, ας πούμε. Εντάξει, κάποιος θα μπορούσε να σου πει και τον κύριο Καλογοίτσα, βεβαίως, ότι ήταν δικό σας φίλος, φίλος κυβέρνησης. Συνέτερος του κύριου Θεοδωρικάκου. Συνέτερος του κυρίου Θεοδωρικάκου. Πήγε με βοσκοτόπια να διεκδικήσει άδεια. Θέλω να πω ότι τα βοσκοτόπια για τα οποία μιλάτε, διότι έχει πάρα πολύ κουβέντα έχει γίνει γι' αυτά. Το συγκεκριμένο κτήμα το περιέφερε η Νέα Δημοκρατία στην προτεραία κατάσταση, δηλαδή όταν κυβερνούσε αυτή, ως τεράστια επένδυση. Ως τεράστια επένδυση. Λοιπόν, ο κύκλος των αδειών έχει κλείσει. Η κυβέρνηση, η κυβέρνηση έχει δικαιωθεί, προσέξτε να δείτε, απολύτως έχει δικαιωθεί, διότι υπήρξε και περιορισμένος αριθμός καναλιών και τίμημα και προστασία της εργασίας και θα σας έλεγα, υπάρχει και μια κίνηση. Ακούστε με λίγο. Μα εκεί όμως επικεντρώνεται η κουβέντα και θα σας έλεγα, επειδή εδώ τώρα υπάρχει και μια άλλου τύπου επικαιρότητα, η κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν πολιτεύεται με μνησικακία ή με κακίες. Έχω και εγώ προσωπικά υποστεί πόλεμο για το θέμα των αδειών. Καθόλου δεν μας εμπόδισε αυτό να θεσπίσουμε κίνητρα για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στα οποία κίνητρα μπαίνουν και τα ιδιωτικά κανάλια. Και χαίρομαι που το βλέπω και χαίρομαι που το λέω. Θα έρθουμε αμέσως μετά σε αυτό. Και πρέπει να σας κάνω και ένα παράπονο μικρό, γιατί και το δικό σας κανάλι θα μας υποβάλει δύο παραγωγές. Πέραν του κυρίου Αυγερόπουλου, το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει νομίζω παιχτεί και ήδη. Θα μας υποβάλει δύο παραγωγές, αλλά δεν μας λέτε ακριβώς τι είναι. Και... Ωραία. Να σας πω, Υπουργέ, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα από την πλευρά μου τουλάχιστον με τον Πρωθυπουργό. Το θέμα του Πετσίτη το συζητήσατε. Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός? Αναλυτικά το έχουμε συζητήσει. Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε, όπως συζητήσαμε και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στις σκέψεις μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει τοποθετηθεί δημόσια. Πρόκειται ένα μη θέμα και στη Βουλή και στα briefing. Και προχωράμε παρακάτω. Αυτό που είπε προχθές, δεν ήξερα ποια είναι η σχέση του κυρίου Παπάμη με τον κύριο Πετσίτη, ήταν μια ατυχής δήλωση. Αυτό που είπε προχθές, νομίζω το χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει ένα θέμα και ο Δημήτρης απάντησε με τον τρόπο που έπρεπε. Θέμα Νοβάλτης, κύριε Υπουργέ. Νοβάλτης ή Γαβράς. Νοβάλτης, καταρχήν. Και θα καταλήξουμε με τον Γαβρά. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, το Μέγαρο Μαξίμου, σκάνδαλο μεγατόνων, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει υπάρχει. 10 πολιτικά πρόσωπα και ξαφνικά φαίνεται Λοβέρδος στο τέλος. Ήταν λίγο υπερβολική η εκτίμηση αρχική? Όχι για το μέγεθος σκανδάλου, για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα, εμείς δεν κάναμε κάποια εκτίμηση στον αέρα. Υπήρξε μια εξέλιξη δικαστική, αυτή ήρθε κατά τα προβλεπόμενα στη Βουλή, όλα γίνονται πάλι κατά τα προβλεπόμενα και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα εντάξει, κάποιοι βιάζονται να μιλήσουν για σκευωρίες, ότι κατέπεσε η κατάσταση και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και... καλά, ο Παπαγγελόπουλος το έχει απογειώσει το θέμα. Εντάξει. Για να καθίστε να δούμε τι θα βγει. Και να δούμε, μήπως προσπάθησε και να το προσγειώσει κιόλας. Τι εννοείτε, συγγνώμη, σε επίπεδο πολιτικών προσώπων αρχίζουν και αρχιοθετούνται υποθέσεις. Ναι, έχουν αρχιοθετηθεί για 4. Θα συζητήσουμε για έναν και υπάρχουν και οι άλλοι 5. Έτσι δεν είναι? Κρεμότητε, σωστά το λέτε. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Έχετε εικόνα ότι μπορεί να στους υπόλοιπους 5 να υπάρχει εγώ δεν κάτι? Δεν έχω καμία εικόνα. Έστηση, και θα σας έλεγα να καλέσετε και παλιές δικές μου δημόσιες παρουσίες. Σε αυτά τα πράγματα είμαι πάρα πολύ μετρημένος.
όταν μιλάω δημόσια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πάμε εμείς στη Βουλή να ψηφίσουμε υπό το φως της σύσκεψης που θα κάνει η Επιτροπή Διοντολογίας και των εισηγήσεων που θα γίνουν και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και παρακάτω. Δηλαδή, για τον οποίο επεκραμμένο υπάρχει μετάνιωση η πλειοψηφία που πήγε για τον κύριο επεκραμμένο. Τι θα έπρεπε να πει και η πλειοψηφία, ότι ναι, υπάρχει ας πούμε, αυτή η υπόθεση η οποία αναφέρει 10 ονόματα, αλλά το ένα το όνομα θα το εξαιρέσουμε και δεν θα. Όχι, αλλά σπηλώσατε ανθρώπους τώρα, τους κρεμάσατε στα μανταλάκια. Αυτό σας λένε. Και υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κ. Πικράμενος. Δεν μπορεί να πείτε ότι ήταν στο κέντρο του πολιτικού συστήματος ας πούμε, της χώρας. Γι' αυτό σας είπα, δεν είπα τυχαία το όνομα του. Δεν σπήλωσε κανέναν η κυβέρνηση. Υπήρξε μια δικαστική εξέλιξη στην οποία ανταποκριθήκαμε νομίζω όπως έπρεπε. Και θα σας έλεγα ότι και οι αναφερόμενοι στη δικογραφία θα θέλανε, φαντάζομαι, αυτά τα πράγματα να διαφυλακωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία, πάμε τώρα στο θέμα του. Έχουμε δύο θέματα τα οποία τουλάχιστον πρέπει να σας ρωτήσουμε, γιατί ο χρόνος πλησιάζει προς το τέλος. Τι έγινε με τον κύριο Γαβρά και τη χρηματοδότηση. Κάποιοι λένε ότι δώσατε χρήματα στον κύριο Γαβρά μόνο και μόνο για να μην είναι τόσο το σενάριο να μην εμφανίσει τα διάφορα που είχαν γίνει τότε μέσα στην κυβέρνηση. Ο Κώστας Γαβράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι γυρίζει μια ταινία η οποία δεν έχει ανάγκη το φυσικό ανάγλυφο της χώρας μας, το οποίο είναι καταπληκτικό, το καλύτερο στον κόσμο πραγματικά. Άρα να υποχρεούται εκ των πραγμάτων και αντικειμενικά να έρθει να κάνει εδώ τα γυρίσματα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επέλεξε την Ελλάδα να κάνει τα γυρίσματα. Που τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι πλέον η Ελλάδα έχει ένα συμπαγές και πλήρες πλαίσιο υποστήριξης των οπτικοακουστικών παραγωγών. 49 παραγωγές έχουν υποβληθεί, 38 ήδη έχουν εγκριθεί. Είμαι βέβαιος ότι το 19 θα σπάσουμε τον αριθμό, το φράγμα του αριθμού 100. Είμαι απολύτως βέβαιος. Πόσα λεφτά δώσαμε συνολικά σε παραγωγές? Το συνολικό νούμερο δεν το έχω, αλλά η ταινία του Γαβρά ήταν στις 600.000, έχει κυκλοφορήσει το νούμερο. Η άλλη ταινία με τα επεισόδια με τον ιό του Ντένζελ Ουάσιγκτον είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Είναι το 35% των δαπανών που γίνονται στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ εκπληκτικό γιατί, πρώτον, με συγχωρείτε, διότι η Ελλάδα έχει ένα άρτιο δυναμικό στις οπτικοακουστικές παραγωγές. Ικανότατα στελέχη, τα οποία δουλεύουν όπως εδώ στα τηλεοπτικά στούντιο και είναι έτοιμα να υποστηρίξουν πραγματικά διαμάντια της δημιουργίας. Δεύτερον, έχει το φυσικό πλούτο, το ανάγλυφο. Τι έλειπε? Έλειπε μια οργανωμένη πολιτική. Και η οργανωμένη πολιτική ήρθε ακριβώς με τη συγκρότηση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, το ΕΚΟΜΕ, που είναι στο Υπουργείο μας και χρηματοδοτεί τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στην ταινία παίζει και ο Νίκος Παπάς. Ναι, έχω ακούσει ότι υπάρχει άνθρωπος που υποδίεται. Δεν είμαι σίγουρος. Δύο προσωπικές ερωτήσεις. Να κλείσουμε και περιμένω την πολύ σύντομη απάντησή σας. Πρώτον, υπάρχει περίπτωση να μετακινηθείτε από την κεντρική πολιτική σκηνή στο Ευρωκοινοβούλιο? Όχι. Έχει κλείσει. Εσείς αρνηθήκατε. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα τα αποφασίζουμε συλλογικά και στα πλαίσια των συλλογικών αποφάσεων. Σας έγινε πρόταση πάντως. Και στα πλαίσια των συλλογικών. Όχι, δεν συζητήθηκε τίποτα. Αλλά στα πλαίσια των συλλογικών αποφάσεων κινούμαστε. Δεύτερον, νιώθετε με την υπόθεση Πετσίτη ότι στοχοποιήσετε πολιτικά? Δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το περιμένει κανείς όταν είναι στην πολιτική. Ξέρετε, είναι στα προβλεπόμενα. Δηλαδή, όπως και εμείς βάζαμε στο στόχαστρο της πολιτικής κριτικής τα στελέχη των προηγούμενων κυβερνήσεων, έτσι αναμένω ότι θα κάνει και η αντιπολίτευση. Είναι πολιτική κριτική αυτό, γιατί και για τον Πικραμένο που είπαμε προηγουμένως, ήταν και είχε και ποινικό χρώμα. Δικαστικό. Δεν ξέρω αν είναι πολιτική κριτική, αν σας κάνει κάποιος κριτική, γιατί δώσετε χρήματα εκεί στο Γαβρά ή αλλού. Είναι πιο έντονο ίσως αυτό. Εντάξει, καλά. Την ένταση μπορεί να τη διαλέξει κανείς. Είτε είναι πολιτικός, είτε είναι μηντιάρχης διαπλεκόμενος και εμπλεκόμενος σε ανατριχιαστικές υποθέσεις. Και πριν κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση από μένα. Εσείς, όταν μιλάτε με τον Πρωθυπουργό, τι του λέτε, πότε να γίνουν εκλογές? Ο Πρωθυπουργός έχει λάβει τις αποφάσεις του και οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Είναι ελλειμμένη η απόφαση, λέει, για τον Οκτώβριο? Ναι, είναι ελλειμμένη, για να σας πω γιατί. Γιατί το έχει ανάγκη και η χώρα, ξέρετε, να περάσει και όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στο στάδιο της σταθερότητας και της ομαλότητας. Έχουν γίνει βήματα, βγήκαμε από τα μνημόνια, δανειζόμαστε. Μα το κοίταγα προχθές και μου έκανε εντύπωση. Το πενταετές μας είναι χαμηλότερο από των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, σωστό. Ποιος το έλεγε, έτσι? Να ξέρετε ότι αν έχετε και άλλες παραγωγές, εδώ η εκπομπή είναι ανοιχτή. Να έρθετε να πούμε για όλα τα έργα που θα χρηματοδοτήσετε. Και εμείς είχαμε μια ιδέα στην εκπομπή μέσα να μας δείξει την παραγωγή. Η ίδια η εκπομπή δεν εμπίπτει εκτός αν αποφασίσετε να διαβείτε άλλους δρόμους. Έτσι δεν είναι? Κάνουμε δύο αποστολές. Επανδρομένη αποστολή στο διάστημα δεν έχουμε τη δυνατότητα ακόμα. Και μακριά αυτό δεν κάνουμε. Μέχρι τα μετέωρα θέλουμε να πάμε.
τον σχεδιασμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Με τον κύριο Νίκο Παπά και τα όσα είπε, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Παρασκευή σήμερα, 12 Απριλίου. Ευχές για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στις 7 το πρωί, πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Ιρδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Αραντάκος. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας. Σαν λύκος ξεδοτιάρισε τρεμένο κόμπα.